Έχω εδώ κοντά μου, όπως σας είπα πριν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουλέτη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλό από καλό καιρό. Καλό από καλό καιρό, μπράβο. Σας πει, ας προλάβω, μη μου πείτε καλό χειμώνα. Λοιπόν, με τις θερμοκρασίες που αναμένονται, δεν ξέρουμε πότε είναι χειμώνας. Δεν ξέρουμε πότε είναι χειμώνας και πότε είναι καλοκαίρι, έχετε δίκιο. Θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί έγινε και σήμερα επισήμως η υποψηφιότητα Κασελάκη. Θα ήθελα το σχολείο σας. Ναι, ήταν κάτι το οποίο έτρεχε στα... Έτρεχε, ειδικά το τελευταίο τριήμερο ήταν... Στα social, ξέρετε, με βάση τις καταστατικές διαδικασίες, οποιοδήποτε πληρεί την ιδιότητα του μέλους και μπορεί να μαζέψει και 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όχι αποκλειστικά, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να υπογράψει για την υποψηφιότητα και κάποιου άλλου. Ναι. Έτσι. Μπορεί να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των μελών του κόμματος. Αυτή η διαδικασία, όπως ξέρετε, θα ξεκινήσει τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και δεύτερο, στις 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου. Η υποψηφιότητα πρέπει να κατευθύνουν επισήμως το Σάββατο, έτσι είναι. Το Σάββατο, με βάση το καταστατικό, ναι, το διαρκές συνέδριο, το οποίο δεν είναι ένα συνέδριο με πλήρη σύνθεση. Μάλλον σύνθεση έχει, αλλά έχει την παλιά. Έχει την παλιά. Έτσι, αλλά δεν έχει μια διευρυμένη αρμοδιότητα και θεματολογία. Μάλιστα. Θα εξετάσει μόνο αυτά τα θέματα, τα πολιτικο-διαδικαστικά στενά. Δεν έχει άλλο. Κατάλαβα. Γι' αυτό και να τελειώσει και σε ένα απόγευμα. Επειδή πολλά ακούγονται, γράφονται και λέγονται, η υποψηφιότητα συγκεκριμένη του κ. Κασελάκη ανακατεύει τα ως τώρα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής στην ηγεσία. Κοιτάξτε τώρα. Καθένας θα κριθεί με αυτά που λέει. Προσωπικά... Πάντως είναι διαφορετική υποψηφιότητα από τις άλλες. Έτσι, ναι. Καταρχήν έχει διαφορετικό προμόσιο. Ναι, άλλα χαρακτηριστικά, να το πούμε. Θα έλεγε κανείς. Ναι. Δηλαδή, τα social είναι κάτι, φάνηκε ότι είναι ένα ευνοϊκό πεδίο για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Κοιτάξτε τώρα, δυσκολεύομαι να κρίνω την συγκεκριμένη υποψηφιότητα με την έννοια ότι δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Τον γνωρίζω πολύ λίγο. Ήταν υποψήφιος. Ναι, αλλά αυτό όλους τους υποψήφιους όλη την Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω και ήταν και κοντά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν ήταν. Ναι, έτσι, ναι, ναι, όχι, απλώς το επισημαίνω σαν στοιχείο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λιγότερα δικαιώματα. Ναι. Έχει κάθε δικαίωμα. Διάβασα αυτό που κατέθεσε ως πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια έχουν υποθεί στην Ελλάδα και από τον ΣΥΡΙΖΑ τα περισσότερα και από άλλους χώρους. Εκείνο το οποίο εγώ θεωρώ αναγκαίο για να αποκτήσουμε εμείς ξανά έναν στιβαρό βηματισμό είναι η συζήτηση που γίνεται, ξεκίνησε με αφορμή την διαδικασία εκλογής του Προέδρου, του νέου ή της νέας Προέδρου, αλλά κυρίως θα συνεχιστεί στο έκτακτο συνέδριο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, υπάρχει ανάγκη αυτή την συζήτηση που δεν την κάναμε και κακώς δεν την κάναμε μετά τον 19 για το τι έγινε όλη την προηγούμενη περίοδο, να βγάλουμε συμπεράσματα, αυτά να αποτελέσουν το σταθερό έδαφος μιας νέας επανεκκίνησης. Άρα ο καθένας κρίνεται με αυτά που λέει. Τα καινούργια στοιχεία που λέτε στην συγκεκριμένη υποψηφιότητα δεν έχουν να κάνουν τόσο με το περιεχόμενο όσο με το ύφος της. Είναι το ύφος, ναι, τα χαρακτηριστικά, το στυλ που βγάζει και τα επιχειρήματα που είδα, τουλάχιστον στο βίντεο, δεν έχω και εγώ άλλη εικόνα για το ιδεολογικό του κομμάτι, το πολιτικό του. Βάζει απέναντι το Μητσοτάκη με ένα δικό του τρόπο. Καλά. Νομίζω ότι απέναντι στο Μητσοτάκη πιο πολύ από όλους ήταν ο Τσίπρας. Όχι, θέλω να σας πω ότι βάζει κάποια στοιχεία πολιτικά. Αυτό εννοώ και ιδεολογικά. Αυτό λέει. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που σας έλεγα πριν. Και λέει το βασικό μισό λεπτό, να πω ακόμα. Το βασικό είναι ότι ψηφίστε μένα για να κερδίσετε το Μητσοτάκη. Αλλά ψηφίστε μένα για να ξαναγίνω ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικό κόμμα. Αυτό είναι κοινό τόπο για όλου του υποψηφίου. Λέω, το βάζει. Δεν έχω δηλαδή ακούσει κανέναν υποψήφιο. Θα σα έλεγα και έτσι τραβώντα το ω τα άκρα και λίγο υπερβολικά, κανένα μέλο του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάτι λιγότερο ω προ αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί είχαμε αυτή την καθοδική πορεία μετά το 19. Γιατί για να κερδίσουμε πρέπει να καταλάβουμε τι μα συνέβη. Σε αυτό
ο καθένας με βάση την εμπειρία του, την διαδρομή του, τις επισημάνσεις του το προηγούμενο διάστημα, δεν είμαστε καινούργοι. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Έχει καταθέσει αυτό. Αυτό τι έγινε το 19. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Όχι, λέω ότι... Και αν βοηθάει αυτή την κουβέντα. Διότι ανεξάρτητα από τον Στέφανο Κασελάκη, η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Μιλάμε για ένα συλλογικό οργανισμό. Και εγώ, πιστεύω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, ότι έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Βέβαια. Δεν έγινε, αλλά κάποιος πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή, ξέρετε, το μείζον ζήτημα του χώρου μας ήταν το θέμα της πολιτικής του αξιοπιστίας. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Με όλες τις πλευρές αυτής της έννοιας. Υπήρχαν δηλαδή πράγματα τα οποία ο άλλος στην συζήτηση σου αναγνώριζε ότι είναι σωστά, αλλά που κοντοστεκόταν και δεν τα υιοθετούσε επειδή ο χώρος έπασχε από μια πολιτική αναξιοπιστία. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί συνέβη αυτό? Άρα το στοιχείο της αποσαφήνισης της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος, της προγραμματικής, της ιδεολογικής, της πολιτικής του ταυτότητας, η ιεραρχία του στις προτάσεις του, η ανασυγκρότησή του, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν στην ανάκαμψη και στην επανάκτηση της φερεγγύης. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Δύο ερωτήματα γρήγορα. Το ένα, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά τον χώρο, ναι, πώς είναι αυτή η σύμπλευση, υποστήριξη Παύλου Πολάκη στο Στέφανο Κασελάκη? Εννοώ δηλαδή, εγώ γνωρίζοντας τον Παύλο Πολάκη, δημοσιογραφικά, ναι, εννοώ, βλέποντας και τον κύριο Κασελάκη αυτό που εκπέμπει, ναι, καμία σχέση. Ναι. Και αισθητικά τουλάχιστον. Αισθητικά τουλάχιστον, ναι, διότι πολιτικά φαντάζομαι ότι ο ένας και ο άλλος αυτοπαρουσιάζεται, αυτοπροσδιορίζεται, ναι, και κρίνει. Εντάξει, περισσότερα γράφονται για το τι λέει ο Παύλος Πολάκης. Ναι. Έτσι, δεν το έχει πει ο ίδιος, ναι, μου πείτε, δημοσίως. Να πω, ναι, ναι. Άρα εκείνος τελικά, ναι, δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο δημόσια προς την τελική ευθεία. Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο ίδιος. Ναι. Θα τοποθετηθεί. Ναι. Άρα δεν έχω να κάνω κάποιο παραπάνω σχόλιο, λοιπόν, και δεύτερο, γύρω από αυτό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι εγώ είμαι φανατικά οπαδός της άποψης ότι είναι άλλο να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, είναι άλλο να είσαι επικεφαλής μιας ερευνητικής ομάδας, είναι άλλο να είσαι διευθύνων σύμβουλος σε μια επιχείρηση. Το λέω αυτό διότι κάθε χώρος έχει τα χαρακτηριστικά του, είναι διαφορετικός ο ρόλος. Ο ρόλος. Τελικά. Ο ρόλος και να σου πω κάτι άλλο, ναι, και η δουλειά είναι διαφορετική. Και η δουλειά. Και η δουλειά. Και σίγουρα δεν κάνουμε όλοι για όλα. Αυτό είναι δεδομένο. Όσοι νομίζουν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι αυταπατώνται, και αυτό έχει δείξει η ίδια ζωή. Το Σάββατο θα είναι 5 υποψηφιότητες. Για την ώρα αυτό ξέρουμε. Με βάση και την χθεσινή σημερινή ανακοίνωση από τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν θα έχουμε κάποια αποχώρηση. Θα ήταν, τι να σας πω, δηλαδή τρέξανε όλο το προηγούμενο διάστημα που ψήφι για να εγκαταλείψουν στο παραπέντε. Όχι, αυτό έχετε δει, γιατί έχουν φάει όλο το όσο και οι τέσσερις. Αλλά εγώ πραγματικά θεωρώ ότι η πρόκληση για μας, και το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, δεν είναι τόσο το να συζητάμε επί της διαδικασία ή σε τελική ανάλυση και με βάση τον αριθμό που θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Και όσο είναι, κυρίως, συγγνώμη, είναι όσο κυρίως, το πώς θα συμμετέχουν. Να σας πω κάτι. Εδώ λίγο είμαστε λίγο, και αυτή την άμεση εκλογή του Προέδρου την κάναμε με βαλκανικό τρόπο. Ορισμένα κόμματα της Ευρώπης, είτε της Χριστιανοδημοκρατίας, είτε σοσιαλδημοκρατικά, είτε αριστερά, που έχουν υιοθετήσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου από τα μέλη, το κάνουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, κλείνουν οι κατάλογοι των μελών 6 μήνες πριν. Παρουσιάζει ο κάθε υποψήφιος την πολιτική του πλατφόρμα. Αυτό το στοιχείο σε μας έχει αδυνατήσει και ουσιαστικά με τον τρόπο που προβλέπεται, οποιοδήποτε θέλει ανήμερα
γίνεται μέλος και ψηφίζει. Ξέρετε, εμένα αυτό δεν μου θυμίζει μια σχέση. Δεν είχατε χρόνο τώρα να κάνετε όλο αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε χρόνο, λόγω καλοκαιριού. Λόγω καλοκαιριού. Και γι' αυτό είναι και λίγο ανορθόδοξο αυτό που έγινε, αλλά επιβεβλημένο από την άλλη, διότι φανταστείτε ένα τεράστιο κενό στο ηγετικό επίπεδο, το οποίο θα πήγαινε Νοέμβριο μήνα. Αυτό λέω. Το οποίο, ναι. Αυτό λέω. Αλλά όχι, εγώ το λέω σε σχέση με το θα πρέπει και με βάση και την προηγούμενη και αυτή την εμπειρία να δούμε κάποιες αναπροσαρμογές στο ίδιο μας το καταστατικό. Α, σας το βάζετε γενικότερα το θέμα. Αυτά θα αποφασιστούν στο κανονικό συνέδριο. Βεβαίως, ναι, όχι αυτό δεν είναι. Όχι στο τώρα. Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, σε πολύ λίγο ξεκινάει αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πυρκαγιές, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, θα αγοράσουμε drones, διαβάζω. Πώς βλέπετε εσείς το όλο θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι φέτος πια φτάσαμε στο μη παρέκει. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας ευνηδιάζει, οι πυρκαγιές. Είναι μια υπόθεση η οποία είχε προαναγγελθεί, την έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και φέτος σπάσαμε ρεκόρ να έχουμε την χειρότερη επίθεση σε σχέση με την έκταση τώρα της χώρας διαβάζω. Μας, 20 μεσογειακές χώρες. Μόνο στον Ασπρόπυργο 473 φωτιές σε 5 μήνες. Προσέξτε, έχουμε λιγότερες πυρκαγιές φέτος. Θέλω να πω ότι 52% λιγότερες, αύξηση της ζημιάς σε δάση κατά 94%. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Μεγαλύτερες καταστροφές. Ναι, αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Αυτό σχετίζεται και τόσο και με την πρόληψη αλλά και με την καταστολή των πυρκαγιών. Και εδώ πάνω λέω ότι έχουμε φτάσει στο μηχανικό. Δηλαδή χρειάζεται πλέον ένα σχεδιασμός εκβάθρων εξ αρχής, όπου με βάση τα νέα δεδομένα να ξαναφτιαχτεί. Τέρμα δηλαδή τα ψέματα, τέρμα η επικοινωνία, τέρμα το φαίνεστε. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα ωραίο υπουργείο με πολύ ωραία γραφεία στην Λεωφόρο Κηφισίας που καμαρώνουμε όταν βλέπουμε. Καλώς φτιάχτηκε. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει οργανόγραμμα από κάτω, δεν έχει υπηρεσίες για να καταλάβει ο κόσμος. Υπήρξαν 3.500 κενά στην πυροσβεστική. Σταματήσανε παλιά προγράμματα εργαζομένων, κοινοφελή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ για την προστασία των δασών και για τον καθαρισμό τους. Καταρχήν η δασική υπηρεσία νομίζω ότι μόνο στα χαρτιά υπάρχει. Η δασική υπηρεσία, δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχουν δασολόγοι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο με ταμπέλα. Δασική υπηρεσία. Ακριβώς. Άρα εδώ πέρα αυτά τα οποία θα ακούσουμε δεν πρέπει να είναι αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, διότι φανήκανε τελικά αναποτελεσματικά. Και να σας πω κάτι, χρειάζεται τελικά ένας σχεδιασμός που να έχει την συνένεση όλων ή σχεδόν όλων. Αυτό ήθελα να σας πω. Άρα θα σας έλεγα εγώ ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης θα ήταν καλύτερο να αντιστοιχούσε σε μια αρχή, εθνική αρχή, για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, εν πάση περιπτώσει, κυρίως για την πολιτική προστασία, για το θέμα της κλιματικής κρίσης αφορά το ίδιο περιβάλλον. Να σας πω κάτι. Αυτά που λέτε τώρα εσείς, τα έχω ακούσει και τα λένε και συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία. Τα λέει από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά όλα τα είπαμε το 19. Ναι, θέλω να σας πω. Γιατί όμως δεν μπορείτε να τα βρείτε σε ένα τραπέζι και να πείτε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι για τις πυρκαγιές. Όλοι μαζί. Αυτό το ερώτημα. Αν είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι θέμα. Συμφωνώ. Εμείς μετά την τραγωδία. Και ούτε θέμα ιδεολογικό είναι. Έτσι δεν είναι. Εθνικό θέμα είναι. Μετά την τραγωδία στο Μάτι, ακριβώς υιοθετήσαμε μια τέτοια λογική. Είχε διαμορφωθεί τότε μια διακομματική επιτροπή. Είχαμε βάλει την αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς φορείς, τα αστεροσκοπία, όλους τους τα πανεπιστήμια. Και τότε καταλήξαμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα παραδώσαμε. Αυτό το πόρισμα, το οποίο λέμε συνήθως το πόρισμα Goldhammer, το παραδώσαμε, δείξαμε. Η κυβέρνηση δεν θέλησε να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα έχει την πρώτη ευθύνη. Ξέρετε που θα τα χαλάσουμε, να σας πω εγώ. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα ενός άμεσου σχεδιασμού για την πρόληψη και για την κατάσβεση των πυρκαγιών ή την αποκατάσταση. Αυτά δηλαδή. Θα τα χαλάσουμε ίσως στην στρατηγική σε σχέση με την κλιματική κρίση και αλλαγή. Διότι εκεί πλέον πρέπει, αν θέλεις να είσαι συνεπής με μια αντίληψη που θα περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα μειώνει τα εκπομπόμενα αέρια τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου, εκεί πρέπει να συγκρουστείς με συμφέροντα. Δεν μπορεί στον πλανήτη αυτή τη στιγμή να δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα των ορυκτών καυσίμων που θα απεσβεστούν μετά από 30-40 χρόνια, όταν οι στόχοι για τη μείωση
του επόμενου διοξιδίου του άνθρακα για το 30 και τα 50 είναι πολύ συγκεκριμένα. Άρα σημαίνει ότι κινούμαστε σε δύο αντίθετους δρόμους. Εκεί λοιπόν, μακάρι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά εκεί σημαίνει θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με συμφέροντα. Συμφωνήστε σε όλα τα υπόλοιπα μέχρι εκεί, που είναι πολύ σημαντικό. Μα σας το είπα πριν εγώ αυτό και συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας το είπα και συμφωνώ πολύ. Δηλαδή και εσείς και το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, είναι εθνικό θέμα, δεν είναι θέμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του καταλαβαίνω πώς το λέω. Είναι θέμα επιβίωσης. Δηλαδή είναι θέμα επιβίωσης. Μόνο... Είναι το οξυγόνο, είναι η ζωή μας. Σκεφτείτε μόνο την Αττική. Έχει χάσει το 33% των δασών. Σε 5 χρόνια. Τι θα σημαίνει αυτό στις πλημμύρες μέχρι από ακραίες βροχοπτώσεις. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Ακριβώς. Και στον Εύρο με τις πλημμύρες, και στη Ρόδο με τις πλημμύρες. Τι σημαίνει για την ποιότητα του αέρα, τι θα σημαίνει για την μέση θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας το επόμενο καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν θέλουν αποκατάσταση όσο μπορεί να γίνει πιο άνετα. Βέβαια, αποκατάσταση σε αυτά, όπως ξέρετε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά το δάσος, ας πούμε, της Ζαδιάς που έχει καεί, θέλει ξέρω εγώ πόσα χρόνια τώρα για να ξαναγίνει. Και μιλάμε για ένα αρχαίγωνο. Γι' αυτό το λέω, θέλει πάρα πολύ καιρό. Το οποίο είναι ένα στόχο. Δεν το προλάβουμε εμείς. Τα παιδιά μας πια. Δεν το προλαβαίνουμε. Αλλά ας γίνει. Πώς το λένε, κατάλαβε πώς το λέω. Έτσι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη τώρα στις διαδικασίες σας. Να είστε καλά. Και να τα ξαναπούμε με τη νέα εκλογή του Προέδρου. Ή της Προέδρου.